Τι έχεις να πεις για τις 11 υποψηφιότητες Τζόκερ? Δεν έχω την ταινία. Είδες τα παράστα? Ναι, βεβαίως. Τι γίνεται? Το είδα, πολύ ωραία ταινία. Και ωραία ταινία τα παράστα. Είμαι με τα παράστα, ναι. Βέβαια και είσαι με τα παράστα. Α, έχω δει και το αυτό του με DiCaprio, Brad Pitt. Το Τιτανικό. Αφού που λες, είδαμε Premier League και Σαββατοκυριακό, τώρα έχουμε πάλι χαμός ασταμάτητη η Premier League. Έχουμε την Τρίτη και Τρίτη και Τετάρτη. Εγώ θα σου πω για ένα μάτς της Τρίτης, γιατί σε Arsenal και μου το έχεις πει πάλι άσχημα. Αλλά προσπαθείτε λίγο με τον νέο προπονητή έτσι να πάρετε τα πάνω σας. Θα συναντήσετε τη Τζέλσι. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι, δύσκολα. Γιατί είναι και Derby Λονδίνου καταρχάς. Derby Λονδίνου. Θα σου έλεγα βέβαια να το παίξει over. Να το παίξει over. Over 3,5. Over 3,5 ο Σαούλη το από αυτό. Εγώ δεν ήξερα ότι έχει 3,5 λέει. Έχει over 3, ναι, να μπουν πάνω από 3,5 γκολ. Είχε λήξει μια φορά ένα 0-2,5. Η Τζέλσι παίζει για να είναι στην πρώτη τετράδα. Υπάρχει και δεύτερη τετράδα. Ναι. Διαφορετική στόχη για την κάθε ομάδα. Εσύ για την Arsenal, κάνε το σταυρό σου εκεί. Δηλαδή, ό,τι και σταυρό να κάνει τώρα, όλε τι θρησκείε να βάλει και το βούδα να βάλει εκεί πέρα. Οι κανονιέρδε είναι αυτοί. Οι κανονιέρδε, βέβαια. Έχει ένα κανόνι, βέβαια. Στην εδώ, τιμημένο τέτοιο που βάζει γκολ ο Σοκράτης, κάνει και έτσι. Ξεκινάει το WRC, να πούμε, ωραίο, γκαζιάρικο. Ξέρει ποιο είναι το WRC, το ράλι. Το ραλάκι που λέμε, το ράλι, που είναι αυτοί και τρέχουν πάνω στα βουνά με 250 και περνάνε κάτι στροφέ. Το WRC δεν είναι με μηχανές. Για πες τι είναι. Τι είναι, το WRC, το World Rally Championship. Ωραία. Ξεκινάει πάλι, το δείχνει αποκλειστικά η Κοσμοτέ. Με φοβερή κάλυψη, γιατί κάνουν τρομερή δουλειά με drones τώρα πια στο WRC. Είναι ένα αδιανόητο θέμα. Ποιο είναι το φοβερό στο WRC. Ο Τάνακ, λοιπόν, αυτό που το πήρε ω το νο, ήταν στη Toyota και τι έκανε. Παίρνει το πρωτάθλημα και φεύγει και πάει στη Hyundai. Και τι κάνει το Γιώτα όμως, γιατί ο Ιάπωνας ξέρει, πάει και παίρνει τον Οζιέ. Α, χαμό. Οπότε ξεκινάει πολύ ωραίο. Του την είπε. Ξέρεις που κάθε χρόνο το XTC, το NBA, κάνει μια αγωνιστική, έτσι, ένα ιβεντάκι στην Ευρώπη. Πέρυσι είχε γίνει Λονδίνο, αν θυμάμαι καλά. Φέτος, ποιος έρχεται? Παρισάρα. Παρισάρα, τι είναι αυτός? Εσύ δεν θα πας, αλλά το δεις από Κοσμοτέ TV σε λογική ώρα. Εγώ θα πάω. Ζωάρα. Γιάννη Αντετοκούμπο. Α, πολύ ωραία. Πάνω απ' όλα μου αρέσει η λογική ώρα που θα είναι αυτοί οι αγώνες που θα παίζουν στο Παρίσι. Ευτυχώς. Ναι. Θα πάνε εκεί. Το NBA στέλνει τον MVP του αυτή τη χρονιά. Να συναντήσει οι Bucks του Σάρλοτ. Του Σάρλοτ Hornets. Ναι, αυτού. Μεγάλο μάτσο. Τώρα φαντάζεσαι να μένει στο Παρίσι και να έρθει ο Γιάννη Αντετοκούμπο να παίζει. Δεν θα σπίτι σου, εντάξει. Θα πάει στο. Καλά, δίπλα. Εντάξει, ωραία, 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 ωραία. Και κακός που δεν πήγαμε, δείτε, δεν το ξέραμε κι εμείς νωρίτερα. Δεν μπορεί η Κοσμοτέ TV να σου βγάλει κανένα εισιτήριο, κάτι, εσύ που έχεις τα κονέ. Δεν έχω κανένα κονέ, θα είχα κονέ στην Κοσμοτέ TV, εδώ θα ήμουν. σε πάω δίπλα εγώ, σε μια, πόλη, σε μια χώρα που συνορεύει με τη Γαλλία, μάντεψε ποια είναι. Η Γερμανία. Έλα ρε, η Γερμανία λοιπόν, όπου είναι το Bayern Leverkusen Μονάχου. Με Σάλκε. Μπάγκερ Μονάχου Σάλκε. Ωραίο μάτς, γερμανικό. Γερμανέστατο μάτς. Με το ξύλο του, με το τέτοιο του, πάρα πολύ ωραίο θα είναι. Είναι δυνατά τα μάτς αυτά, δεν είναι τώρα. Αυτά είναι σίγουρα over 0,5 κόκκινες. Σίγουρα και over 2,5 κίτρινες. Τι σημαίνει αυτό? Αμάτες. Αδιάβαστη. Γιατί έχεις αδιάβαστη? Σήμερα δεν ξέρω. Κάτι. Ναι. Έχω ξάλλες μέρες είσαι φωτιά. Θέλω να αλλάξω μια καριέρα. Ναι, εντάξει. Για ποια καριέρα, γιατί κάνεις, έχεις τώρα κάποια καριέρα. Οπότε, να την αλλάξω ρε παιδί. Να την ξεκινήσεις εννοείς. Ναι. Ωραία. Μακάρι. Οπότε σε δεν άλλο όμως field. Τι θα μου τέριαζε πιστεύεις? Ενδυματολόγος. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.